Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τους ξενοδοχό υπαλλήλους. Έχει φτάσει αυτή η στιγμή του χρόνου που είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις αιτήσεις επαναπρόσληψης. Ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των ανθρώπων που δουλεύουν στα ξενοδοχεία και που νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν χρήση αυτό το δικαίωμά τους για να εξασφαλιστούν, εφόσον φυσικά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί όπου τελείωσαν και τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων του νομού Χανίων, με συγχωρείτε, τον κύριο Μπαμιάκη. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, αιτήσεις... Ξεκινάμε 8 του μήνα της επαναπρόσληψης, αλλά υπάρχει μια αγωνία να δούμε πόσοι άνθρωποι θα γυρίσουν στο επάγγελμα. Γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο φιλορροούν οι παλιοί εργαζόμενοι, διότι βλέπουμε τώρα ότι οικονομικά δεν αντέχουν με 5 και 6 μήνες δουλειά να βγάλουν ένα χρόνο. Μας βάλατε αμέσως στα βαθιά, κύριε Μπαμιάκη, και έχετε απόλυτο δίκιο. Από τον κορονοϊό και μετά, αυτό το πρόβλημα με τους εποχικούς εργαζόμενους πια είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επικίνδυνο, θα έλεγα, ακόμα και για την ίδια τη λειτουργία της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας, τον τουρισμό. Δυστυχώς μιλάμε για βαριά βιομηχανία, αλλά βλέπουμε ότι το κράτος δεν φροντίζει για τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή, τώρα το μήνα Ιανουάριο, θα τελειώσει το Ταμείο Ενεργείας σχεδόν στο 80% των εργαζομένων. Από εκεί και μετά, οι πιο τυχεροί θα πάρουν το πρώτο μηνιάτικο το Μάιο, οι επόμενοι θα το πάρουν τον Ιούνιο. Αυτούς τους μήνες πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους? Βλέπω ότι η ακρίβεια καλπάζει. Πώς θα ζήσει ένας οικογενειάρχης στην οικογένειά του και ειδικά ένα ζευγάρι που δουλεύουν και οι δύο στον τουρισμό ή στον επιστημισμό? Πώς θα αντέξουν αυτοί? Και βλέπουμε τώρα ότι ο κόσμος φεύγει από τα ξενοδοχεία και πηγαίνει σε άλλες δουλειές με χαμηλότερους μισθούς, αλλά δουλειά όλο το χρόνο. Συγκριτικά με άλλες χρονιές, κύριε Μπαμιάκη, πώς βλέπετε έτσι το κύμα φυγής, αυτή τη φιλορροή εργαζομένων ξενοδοχών υπαλλήλων εκεί στην περιοχή σας, στα Χανιά? Δυστυχώς βλέπω ότι και φέτος έχουμε ακόμα μεγαλύτερη φιλορροή, διότι δυστυχώς δεν αντέχει ο κόσμος οικονομικά. Δηλαδή θα δουλεύει σε 5-6 μήνες. Εμείς δουλεύουμε το καλοκαίρι, μαζεύουμε χρήματα, έχουμε το μήνυμα ενεργείας, συντηρούμαστε και πηγαίνουμε στην επόμενη σεζόν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εργαζόμενος. Και βλέπουμε το εξής, ότι και εκτός από το οικονομικό, η πίεση που υπάρχει στα ξενοδοχεία, η τεράστια πίεση που αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να βγάλουν τη δουλειά, δύο ατόμα να τη βγάλει ένα άτομο, δεν αντέχει ο κόσμος και σου λέει να φύγω να πάω σε μια άλλη δουλειά να δουλέψω πιο ξεκούραστα. Στο μεταξύ, κύριε Μπαμιάκη, ένα πάγιο αίτημα όλων των ξενοδοχών υπαλλήλων, όλων των σωματείων ξενοδοχών υπαλλήλων, το οποίο κατά καιρούς έχουμε ακούσει ότι πρόκειται να διορθωθεί, να γίνει πράξη, είναι αυτό του να μην σταματά στο δίμηνο, τρίμηνο το Ταμείο Ανεργίας. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Δυστυχώς, παρόλο τις επαφές που έχουμε κάνει και στο Υπουργείο, ενώ έχουν φύγει από τα μνημόνια, το Ταμείο παραμένει 3 μήνες και 5 μέρες. Εμείς λέμε το εξής. Γιατί να μην είναι, δηλαδή στα 100 ένσημα να μπαίνει ο άλλος 4 μήνες, στα 150 να παίρνει 5 μήνες. Από εκεί μετά, όταν θα δουν και κάποια κίνητρα, κάποιοι εργαζόμενοι θα βάλουν ένσημα, θα φύγει η ανασφάλιστη εργασία, θα περιοριστεί και θα κερδίσει και το κράτος. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω οι κυβερνώντες μας τι σκοπό έχουν. Μήπως έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν το ντόπιο προσωπικό με αλλοδαπούς? Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι υπηρεσίες που παρέχονται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό είναι κατώτερες των περιστάσεων. Βλέπουμε ξενοδοχεία πεντάστερα, τα οποία δεν έχουν προσωπικό να ανοίξουν εστιατόρια, να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι ο τουρισμός στο τέλος θα δυσφημιστεί. Κύριε Μπαμιάκη, μία ρύθμιση που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Εργασίας και πρόσφατα για αυτά τα κατεξαίρεση μεροκάματα, κάποια μεροκάματα το μήνα που δεν θα επηρεάζουν το Ταμείο Ενεργείας, το επίδομα. Τι γίνεται με αυτή τη ρύθμιση? Πέρασε αυτή η ρύθμιση, δηλαδή μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει 12 μεροκάματα το μήνα, αλλά ένας άνεργος, αλλά τα οποία δεν θα είναι συνεχόμενο. Αλλά δεν αρκεί, διότι πόσοι εργαζόμενοι θα βρουν δουλειά το χειμώνα? Θα δουλέψουν κάποιοι στην εστίαση, ναι. Οι υπόλοιποι που θα δουλέψουν, πού να βρεθούν δουλειές για να δουλέψουν? Εμείς, να σας πω και κάτι άλλο, εμείς δεν θέλουμε επιδόματα, εμείς θέλουμε δουλειά. Μακάρι να υπήρχε σεζόν να δουλεύαμε 8 μήνες, χαλάρι τους του Ταμείου Ενεργείας, χαλάρι τους επιδόματα. Δεν θέλουμε επιδόματα για να ζήσουμε, εμείς θέλουμε δουλειά για να ζήσουμε αξιοπρεπώς.
Πάμε τώρα στα χρηστικά, κύριε Μπαμπιάκη. Πείτε μας τι πρέπει να κάνουν οι ξενοδοχοϊπάλληλοι του Σωματείου και όχι μόνο του Νομοουχανίων, πότε πρέπει να έρθουν, πώς πρέπει να επικοινωνήσουν και τι πρέπει να έχουν μαζί τους ερχόμενοι σε εσάς για την αίτηση επαναπρόσληψης. Πρέπει να έρθουν στα γραφεία των Σωματείων σε όλη την Κρήτη, να κάνουν αίτηση επαναπρόσληψης μέχρι 29 του μήνα, οι οποίες θα πρέπει να αποσταθούν στα ξενοδοχεία που επιθυμούν οι εργαζόμενοι που δουλεύαν πιο πριν για να ξαναδουλέψουν. Δυστυχώς βλέπουμε ότι κάποιοι εργαζόμενοι το παραμελούν, δεν είναι αδιάφοροι και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 20-30 χρόνια, κάποια στιγμή του λέει ο εργοδότης, stop, χωρίζουμε. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται τίποτα, ούτε αποζημίζουν τίποτα. Έρχονται σε εμάς, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς για αυτούς. Πρέπει αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι, είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι δικαίωμα, το έχουμε κατακτήσει. Και θα υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Ότι αν δεν υπήρχε αυτή η επαναπρόσληψη και το 20 που καταφέραμε και πήραμε τις αναστολές, δεν θα τις καταφέρναμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο για τις προθεσμίες, κύριε Μπαμιάκη, μέχρι πότε μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις. Μέχρι 29 του μήνα, μπορούν, mm-hmm. 29 Ιανουαρίου, μπορούν να έρθουν στα σωματεία, στα γραφεία σωματεία να κάνουν τις αιτήσεις επαναπρόσληψης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους όλοι οι ξενοδοχοϊπάλληλοι. Η σεζόν τελείωσε στα τέλη του Νοέμβρη και σε εσάς, έτσι δεν είναι? Κάποια ξενοδοχεία ναι, αλλά όγκος, ο μεγάλος όγκος τελείωσε τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, τα μηνύματα που έχουμε θα είναι πάλι μια καλή σεζόν, αλλά ανησυχούμε τι θα γίνει με το προσωπικό, τι θα γίνει, ποιοι θα δουλέψουν στα ξενοδοχεία, καινούργιες μονάδες γίνονται, ποιοι θα τα επανδρώσουν. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα βγάλουν τη δουλειά για 3 άτομα ο κάθε εργαζόμενος τώρα. Πολλά ερωτήματα, θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, θα μιλήσουμε για τον τουρισμό που έτσι κι αλλιώς μαζί με τον πρωτογενή τομέα είναι ο ζωοδότης της Κρήτης, της οικονομίας της Κρήτης και όχι μόνο βεβαίως της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ να έχετε. Καλό σας βράδυ.